Να πάμε λίγο σε αυτό το νομοσχέδιο, που είναι μια συζήτηση που θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και χρόνια. Το λέμε και εμείς εδώ στα κανάλια και ο κόσμος, ότι πολλές φορές παράγουμε ειδικότητες στην Ελλάδα, οι οποίες δεν αντιστοιχούν για αυτό που έχει ανάγκη μετά η αγορά. Καλοί δικηγόροι, καλοί γιατροί, καλοί καθηγητές. Λέω τώρα έτσι κάποια επαγγέλματα που τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία αρκετά χρόνια ήταν πρώτα στη ζήτηση, αλλά μετά δεν μπορούν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Ή θα φύγουν στο εξωτερικό ή μένουν άνεργα. Αυτό που αλλάζεται λοιπόν τώρα εσείς με το νέο νομοσχέδιο, τι είναι σε σχέση με αυτό, κύριε Υπουργέ? Όπως ακριβώς το θέσατε, μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες που έχουμε είναι ότι δεν κουμπώνει, αν μου επιτρέπετε, πολύ συχνά η εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Άρα, τι πάμε και κάνουμε τώρα, μέσα από συμβούλια που σχηματίζουμε και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, πάμε πρώτα και βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράδειγμα. Στα νησιά μας. Ναι. Ποια τουριστικά επαγγέλματα λείπουνε και αυτές τις ανάγκες πάμε και καλύπτουμε μέσα από τα επαγγελματικά λύκεια, μέσα από τα ΙΕΚ, μέσα από όλες τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Στη Δυτική Μακεδονία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια απολιγνητοποίησης. Ναι. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της ενέργειας για να καλύψει ακριβώς το κενό που δημιουργείται. Άρα. Η νέα φιλοσοφία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αυτή διαπνέεται μέσα από το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε στη Βουλή, αντιστρέφει την θεώρηση των πραγμάτων. Ξεκινάει από το ποιες είναι οι ανάγκες στην κοινωνία, ποιες είναι οι θέσεις εργασίας που χρειάζεται η κοινωνία, θα μπουν. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα μαθήματα, τα προγράμματα σπουδών και ούτω καθεξής. Θα εισαχθούν και νέες ειδικότητες, νέα επαγγέλματα, γιατί κατά καιρού, Σπύρο, το ξέρεις και εσύ από επιχειρήσεις που λένε ότι θέλουμε στελέχη. Κατηρτισμένα με κάποια συγκεκριμένα προσόντα και δεν τα βρίσκουμε στην αγορά. Μα αυτός είναι ο βασικός λόγος, κύριε Μαυραγάνη, ότι έχουμε πάρα πολλούς εργοδότες που μας λένε ότι ψάχνουν νέους με ειδικές δεξιότητες και δεν τους βρίσκουν. Άρα, ο στόχος μας είναι να δώσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες τους, ώστε οι νέοι μας να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη της κοινωνίας. Αυτό, κυρία Υπουργέ, εκτός από την προσπάθεια για δημιουργία έτσι, γνωστικών πεδίων που θα βοηθήσουν την αγορά εργασίας, θα συνοδευτεί και από περιορισμό των εισακταίων σε σχολές οι οποίες πλέον υπερπαράγουν πτυχίους που οδηγούνται στην. Στην ανεργία ή σε άλλες ειδικότητες. Δηλαδή, παράγουμε μαθηματικούς πάρα πολλούς. Οι βάσεις, ας πούμε, έχουν πέσει σε επίπεδα τα οποία δεν συνάδουν, νομίζω, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα συνοδευτεί και από μια μεταρρύθμιση, δηλαδή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται πριν από το νόμο πλαίσιο για την τριτοβάθμια. Γιατί θέλουμε να δώσουμε τις επιλογές στους νέους μας. Θέλουμε να ανοίξουμε νέους δρόμους. Θέλουμε να ανοίξουμε νέες διεξόδους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έρχεται πρώτα το νομοσχέδιο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που δίνει όλες τις εναλλακτικές για τους νέους και εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια, όπου εκεί θα γίνει ένας απαιτούμενος εξορθολογισμός σε κάθε πτυχή της διαδικασίας. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, εν συντομία, πότε το βλέπετε αυτό να υφίσταται? Είναι τώρα ανοιχτά και συζητιούνται. Θα πάει πόσα χρόνια μετά για να υλοποιηθεί? Αυτή η εφαρμογή, δηλαδή τα νέα επαγγέλματα. Κοιτάξτε, θα σας πω. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για το καλύτερο πάντρεμα μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των αναγκών θα ξεκινήσει αμέσως μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Τι θα πει αυτό? Μόλις ψηφιστεί, θα συγκροτηθούν αυτά τα συμβούλια τα οποία θα ανοιχνεύουν τις ανάγκες στην αγορά. Θα βλέπουν τι επάγγελμα χρειάζεται σε κάθε περιοχή. Από Σεπτέμβριο όλα αυτά θα εφαρμοστούν με τις νέες ειδικότητες, με ήδη, τα νέα μαθήματα. Ήδη από Σεπτέμβριο θα εισαχθούν. Επίσης, κυρία Μαυραγάνη, ότι από Σεπτέμβριο ξεκινάνε πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Πώς έχουμε πρότυπα σχολεία, πάμε και εισάγουμε τον αντίστοιχο θεσμό στην επαγγελματική εκπαίδευση. Σχολεία επαγγελματικά πρότυπα, στα οποία θα μπαίνει κανείς με βάση το βαθμό του από το γυμνάσιο. Ναι. Θα επιλέγει σε εκπαιδευτικούς όπως επιλέγει και στα πρότυπα σχολεία. Άρα, πάμε και χτίζουμε πάνω στο θεσμό των πρότυπων σχολείων που έχει τόσο πολύ αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία και τον εισάγουμε και αυτόν μέσα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έλα, Σπύρο. Κυρία Υπουργέ, η Επιτροπή Πισαρίδη προτείνει μια πρόταση συνολικά για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, θα λέγαω, που καλύπτει κάθε πτυχή. Καλύπτει βεβαίως και προτάσεις για τον τομέα της εκπαίδευσης, στην οποία είστε αρμόδια. Και το γενικό έτσι, κλίμα της έκθεσης είναι αξιολόγηση παντού στο δημόσιο τομέα. Να περιμένουμε κάποια παρέμβαση της κυβέρνησης και στον τομέα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Νομίζω αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο. Χτύπησες φλέβα τώρα. Που υπάρχει έτσι και μία αίσθηση ότι είναι ένας κλάδος που η αξιολόγηση δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Ελάτε.
Φυσικά, η αξιολόγηση είναι θεμελιώδης πυλώνας για μας στην εκπαίδευση και είναι ό,τι πιο σημαντικό για να οδηγήσει στη βελτίωση, στη διαρκή βελτίωση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, του εκπαιδευτικού έργου. Άρα από πότε, έχει κύριε Υπουργέ, ζητώ συγγνώμη λίγο που σας επιταχύνω. Έχει ήδη ψηφιστεί η αξιολόγηση σχολικής μονάδας του εκπαιδευτικού έργου και ακολουθεί η αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.